Και πάμε τώρα να συναντήσουμε κυρίες και κύριοι τον Αντιπτέραρχο Αποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Ιατρίδη. Καλησπέρα, Πτέραρχε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που και απόψε είστε μαζί μας, έχοντας τη διάθεση να μας βοηθήσετε σε εξελίξεις που βλέπετε ότι καθημερινά άλλοτε κινούνται με βάση τις εκτιμήσεις της κυρίαρχης και άλλοτε οδηγούν σε εκδοχές που ενδεχομένως δυσκολευτήκαμε από πριν να προβλέψουμε. Νομίζω ότι εκεί που όλοι έλεγαν ότι θα πάει μέχρι το τέλος, Αλεξία, βλέπουμε να ουσιαστικά να ανοίγει ένα παράθυρο ελπίδας. Το βλέπετε κι εσείς αυτό, κύριε Ιατρίδη? Αν λάβουμε υπόψη τις δηλώσεις της κυρίας Ζαχάροβα, η οποία διαπίστωσε και αυτή ότι υπάρχει κάποια πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, και αν επίσης λάβουμε υπόψη αυτά που είπε ότι εμείς δεν θέλουμε να κατακτήσουμε την Ουκρανία, ούτε να την καταστρέψουμε, ούτε να αλλάξουμε κυβέρνηση. Άφησε ένα παράθυρο και έβγαλε από την ατζέντα αυτή την αποναζιστικοποίηση, δηλαδή την είχε βγάλει και πιο μπροστά ο Λαυρόφ. Mm-hmm. Και αν επίσης συνδυάσουμε και την δήλωση ή τις δηλώσεις, αν θέλετε, του κυρίου Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι στόχος μας δεν είναι το ΝΑΤΟ και είμαι διατηθειμένος για ένα συμβιβασμό αρκεί να πάρω εγγυήσεις, έτσι και να μην υπάρχει προδοσία με τον Πούτιν, τότε σαφώς μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πράγματι υπάρχει ένα φως στο τούνελ και μακάρι αυτό να υλοποιηθεί και μακάρι ο Πούτιν, εφόσον συμφωνήσουν, να φανεί αξιόπιστος, διότι μέχρι τώρα δεν είχε δείξει αυτή την αξιοπιστία και αυτό βγαίνει και από την κυρία Ζαχάροβα και από τον κύριο Λαυρόφ και από τον κύριο Πούτιν, ο οποίος άλλα έλεγε στους ηγέτες ότι δεν θα κάνει εισβολή, παρόλα αυτά όμως τους ευνηδίασε όλους. Και επίσης εκείνο που θα ήθελα να πω, κύριε Τσιγουρή, κυρία Τασιούλη, πιθανολογώ ότι το να δώσει το OK ο κύριος Πούτιν στο Λαυρόφ να πάει στην Τουρκία για το φόρουμ της Αντάλιας σημαίνει ότι πήρε κάποιες εγγυήσεις από τον Ερντογάν ότι ο κύριος Κουλέμπα που προσεκλήθη για να συμμετάσχει θα είναι σε θέση να διαπραγματευτεί και να φτάσουν σε κάποια συμφωνία ή να προετοιμάσουν, αν θέλετε, το έδαφος για να γίνει μια συνάντηση Πούτιν με τον Ζελένσκι με αυτούς τους όρους. Την οποία έχει ζητήσει ο κύριος Ζελένσκι να γίνει απευθείας συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Απλώς να προετοιμαστεί, θα έλεγα, το έδαφος, διότι δεν μπορεί να γίνει κατευθείαν, θα γίνει μέσω των Υπουργών Εξωτερικών. Πιστεύετε ότι μπορεί να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, δηλαδή ότι υπάρχει βούληση να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για να βρουν μια διαφέρουση? Εάν λάβουμε υπόψη αυτά που λέει η πλευρά της Ρωσίας, η κυρία Ζαχάροβα, και αυτά που λέει ο κύριος Ζελένσκι, ναι, με τους όρους του Πούτιν, ναι, μπορεί να καθίσουν, να συμφωνήσουν, δηλαδή τι, να αναγνωρίσει την Κρυμαία, να αναγνωρίσει τον Ντομπάς και βεβαίως ουδετερότητα και πάνω απ' όλα να αλλάξει το Σύνταγμα. Αυτό είναι νόμος για τον κύριο Πούτιν. Και αν θα παραμείνει σε ένα κομμάτι ο Ζελένσκι, εφόσον πλέον έβγαλε αυτή την προϋπόθεση από το τραπέζι, τότε δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Γιατί ο Πούτιν δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αποσύρει στρατεύματα, να σταματήσει πολεμικές επιχειρήσεις και να γυρίσει πίσω, εάν δεν πάρει κάτι. Είναι θέμα αξιοπιστίας του, είναι θέμα του πολιτικού κεφαλαίου. Πώς θα πείσει στο εσωτερικό της χώρας του, τους Ρώσους πολίτες? Βεβαίως. Ότι μα ήδη κάτι πήρε, ότι κάτι αρχίζει, ήδη αρχίζει, ας το πούμε, και έχει προβλήματα, διότι είναι και οι κυρώσεις οι οποίες πραγματικά τον πιέζουν, έχει προβλήματα και αυτές τις κυρώσεις, τη φτωχοποίηση δηλαδή, την υφίσταται ο ρωσικός λαός και θα αντιδράσει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που φάνηκε σαν διπλωματικός χειρισμός, μάλλον επιτυχημένος θα έλεγα, ναι, στο βαθμό που η Πολωνία θέλησε να βγει έξω από το καυτό παιχνίδι. Πώς είδατε αυτή την αναδίπλωση των Πολωνών που προσφέρθηκαν με να δώσουν τα μαχητικά τους αεροσκάφη μέσω Ηνωμένων Πολιτειών όμως? Κοιτάξτε, κύριε Σιγουρή, οδηγώντας έτσι αρχή την Ουάσιγκτον να πει ότι απευθύνονται από εμού. Από την αρχή είχα πει και ήμουνα στο κανάλι σας που είχα πει ότι δεν είναι δυνατόν ο κύριος Μενέντες να πιέζει ούτως ώστε να δοθούν τα ΜΙΚ-29, αυτά τα παλιά αεροπλάνα στην Ουκρανία, διότι εδώ τίθεται έμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ με όλες τις συνέπειες. Επομένως δεν μπορώ να καταλάβω γιατί και ο κύριος Μπλίνκεν επέμενε και όταν είδε πλέον ότι αυτό είναι ανέφικτο, γιατί είχε αντιδράσει και ο κύριος Σόλτς, τότε
βγήκε σήμερα, στο πούμε, ο κύριος Κύριμη, είπε ότι δεν πρόκειται να στείλουμε. Και πολύ καλά έκανε. Ήταν η πιο λογική απόφαση. Πιστεύετε και θέση. Όμως ότι οι Αμερικανοί ευνηδιάστηκαν από την ανακοίνωση αυτή της Πολωνίας χθες? Όχι, δεν ευνηδιάστηκαν, γιατί είχαν συζητήσει. Mm. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ποιοι ενημερώσανε την ηγεσία της Αμερικής για να πάρει αυτή την απόφαση, διότι εδώ μπορούμε να πούμε ένα υποθέσιμο ότι τίθεται και ένα θέμα αξιοπιστίας. Διότι τη μια είπε θα στείλει, τώρα δεν στέλνει. Είπε ότι δεν θα βάλει κυρώσεις στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο, τώρα βάζει. Άρα λοιπόν τίθεται και ένα θέμα αξιοπιστίας της Αμερικής του συμμάχου. Πολύ φασαρία για το τίποτα. Οπότε εκ των πραγμάτων, ναι, όπως το λέτε, προκύπτει. Μα δεν υπήρχε, κύριε Τσιγουρή, δεν μπορούσε να γίνει αυτό, διότι αφενός μεν τα αεροπλάνα αυτά πού θα πηγαίναν να προσγειωθούν, διότι τα αεροδρόμια έχουν καταστραφεί. Αν χρησιμοποιούνται τα αεροδρόμια της Πολωνίας ή κάποια άλλα αεροδρόμια χωρών μελών του ΝΑΤΟ, ήταν άμεση εμπλοκή, να μην πω άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Άρα η Ρωσία είχε απειλήσει, άρα θα οδηγούμασταν σε εξελίξεις δεσμενής και πιθανώς σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό θέλουμε δηλαδή? Ναι. Θέλουμε δηλαδή για τι να κάνουμε με όλα αυτά που γίνονται? Θέλουμε να προστατεύσουμε την Ουκρανία ή θέλουμε να οξύνουμε περαιτέρω τα πράγματα προκειμένου να φτάσουμε σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο? Ήταν σίγουρο ότι η διάχυση του πολέμου θα ήταν δεδομένη σε αυτή την περίπτωση, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι στην περίπτωση που είχαμε χτυπήματα από ανατοϊκά αεροσκάφη που εφορμούσαν από πολωνικές βάσεις, το επόμενο βήμα θα ήταν η καταστροφή των διαδρόμων απογείωσης στην καλύτερη περίπτωση. Αυτό είναι αλήθεια και πραγματικότητα, και απορώ, ας το πούμε, ότι πάρθηκε μία απόφαση χωρίς να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες ή τα αποτελέσματα, τα αρνητικά που θα είχε μια τέτοια, ας το πούμε, κίνηση. Βέβαια, ήτανε λάθος και ευτυχώς επικράτησε η λογική, έστω και καθυστερημένα, και δεν θα γίνει αυτή η κίνηση. Άλλωστε, να σας πω και κάτι, δεν μπορούσε να προσφέρει και τίποτα. Αυτά τα αεροπλάνα ήταν και παλιά και δεν ξέρω πόσα από αυτά θα μπορούσαν, ας το πούμε, να πετάξουν, ή αν πετάγαν την πρώτη έξοδο στη δεύτερη και πού θα προσγειωνότανε. Θα έπρεπε να υπάρχει και προσωπικό συντήρησης, θα έπρεπε να υπάρχουν πυρομαχικά και όλα αυτά. Τα πυρομαχικά έχουν καταστραφεί από τις προσβολές, ας το πούμε, με πυράβλους από τον πρώτο ημερών. Ναι, στις πρώτες ώρες του ευνηδιασμού. Παρά την αισιοδοξία που εκφράζετε κι εσείς, κύριε Τέραρχε, για την αυριανή διπλωματική συνάντηση, την ίδια στιγμή βλέπουμε σε στρατιωτικό επίπεδο, επί του πεδίου, οι μάχες να συνεχίζονται. Μας έλεγε νωρίτερα η Γεωργία Λαγό από την Οδυσσό ότι η εικόνα που έχει είναι ότι επίκειται επίθεση, ότι τα ρωσικά στρατεύματα βαδίζουν προς τα εκεί. Σήμερα είχαμε την σοκαριστική είδηση που βομβαρδίστηκε το νοσοκομείο και το μεευτήριο της Μαριούπολης. Θέλω να πω ότι εξακολουθεί να έχουμε μια αντιφατική εικόνα. Από τη μία, ναι, μεν φαίνεται μια χτίδα ελπίδας από την αυριανή συνάντηση, αλλά την ίδια ώρα δεν υποχωρούν στο ελάχιστο οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις. Δεν θα υποχωρήσουν. Θα κλιμακώνουν συνέχεια μέχρι να πιέσουν τον κύριο Ζελένσκι να δεχτεί τις απαιτήσεις της Ρωσίας. Αυτή είναι η τακτική. Κλιμακώνω συνεχώς και συνάμα πιέζω για να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να συζητήσουμε αυτά τα οποία θέτει η Ρωσία. Γιατί η Ρωσία είναι, να το πούμε έτσι, ο νικητής μέχρι στιγμής επί του πεδίου. Ηθικά και πολιτικά έχει αιτηθεί. Αλλά επί του πεδίου ακόμη είναι νικητής η Ρωσία. Και βέβαια, αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι ο κύριος Ζελένσκι έτσι βρίσκεται σε δεινή θέση. Εγώ δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του αυτή τη στιγμή. Επειδή εκλυπάει τη Δύση να την βοηθήσει και δεν το εισπράττει. Είναι μόνος. Φαίνεται ότι άλλα του έχουν υποσχεθεί. Δεν βγαίνουν αυτή την υποστήριξη που περίμενε. Και αυτή τη στιγμή είναι αναγκασμένος να διαπραγματευτεί αυτό το οποίο έλεγε από την αρχή η Ρωσία. Χωρίς να σημαίνει ότι εμείς με αυτά που λέμε δικαιολογούμε τη στάση της Ρωσίας ή την εισβολή προς Θεού. Είναι καταδικαστέα κατακριτία, γιατί και η Ρωσία φέρνει ευθύνη, διότι δεν εξάλληλε όλα τα περιθώρια της διπλωματίας. Αλλά τι λέμε τώρα, θα φτάσει στο σημείο το αρχικό για την υλοποίηση της συμφωνίας του Μινσκ. Και μάλιστα θα είναι και χειρότερη, πιο επώδυνη, διότι θα αναγκαστεί να αναγνωρίσει και την Κριμαία. Και θα θέλαμε, κύριε Αντρή, το σχόλιο σας για την παρουσία των νατοϊκών δυνάμεων και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα. Όλα αυτά είναι στα πλαίσια της πρόληψης και καλώς κάνει το ΝΑΤΟ. Έτσι δείχνει ότι είναι έτοιμο. Αν σε περίπτωση που εγώ εκτιμώ ότι δεν θα το κάνει ο Πούτιν, δεν πρόκειται να επιτεθεί ποτέ σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, γνωρίζει το άρθρο 5, γνωρίζει ότι
άπαξ και επιτεθεί, δεν θα σταθεί μόνο σε συμβατικά όπλα, έτσι θα πάμε και σε ένα πυρηνικό πόλεμο. Όλα αυτά όμως είναι καλά, υπάρχει η προετοιμασία, η πρόληψη και βεβαίως και η ανύψη του ηθικού των χωρών μελών του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα. Απ' την άλλη μεριά, οι Ρώσοι παρακολουθούν τα πάντα και ενημερώνουν την ηγεσία τους. Δεν νομίζω ότι πρόκειται να υπάρξει κάποιο επεισόδιο επειδή είναι αυτή η συγκέντρωση δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Κύριε Ατρίδη, σύντομα ένα-δύο ερωτήματα ακόμα πριν σας καληνυχτήσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι τελικά ο Ζελένσκι θα αναγκαστεί να αποδεχτεί μια λύση, ακολουθώ το σκεπτικό σας. Δεν έχει. Μια λύση τέτοια που μπορεί να είναι διαχειρίσιμη, γιατί περιγράφουν όλοι λίγο ή περισσότερο τον αποχωρισμό κάποιων εδαφών από τα όρια της Ουκρανίας. Και αν αυτό θα είναι διαχειρίσιμο, πιστεύετε, πολιτικά για τον ίδιο την επόμενη μέρα. Γι' αυτό είπα ότι βρίσκεται σε δεινή θέση ο κύριος Ζελένσκι. Είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, διότι και η συμφωνία του Μίνσκ αυτό προέβλεπε εκτός από την Κρυμαία. Ούτως ή άλλως την Κρυμαία την είχε χάσει. Από τη στιγμή που την προσάρτησε η Ρωσία, ήταν χαμένη η Κρυμαία. Mm-hmm. Από την άλλη, ούτως ή άλλως και οι δύο αυτές οι δημοκρατίες, του Λοχάνσκ και του Ντονιές, ήδη ήταν ημιαυτόνομες. Αλλά θα ήταν όμως, αν δεχότανε, λέμε ο Ζελένσκι τώρα τη συμφωνία του Μίνσκ, θα ήταν όμως στο έδαφος της Ουκρανίας. Τώρα, το αν θα έχει αντίκτυπο ή θα έρθει σε δύσκολη θέση, σαφώς. Γιατί θα πρέπει να δικαιολογήσει κάποια κατάσταση. Από την άλλη όμως, ναι, να σταματήσει αυτή η κατάσταση, ας πούμε, της απώλειας των νεκρών. Αυτή η φρίκη του πολέμου, αυτός ο ξεριζωμός. Διότι θα ξεπεράσουμε πάνω από 2 εκατομμύρια τους εκτοπισμένους. Και μάλιστα και τις καταστροφές. Τους έχουμε ξεπεράσει, καλώς, νομίζω, ήδη. Και οι εκτιμήσεις μιλούν ότι ακόμα και για 5 εκατομμύρια. Έχουμε ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια πρόσφυγες. Κύριε Τσιγουρή, μιλάγαν και για 7 και για 8 κλπ. Το θέμα είναι ότι πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι και δεν ξέρω όταν οι άνθρωποι θα γυρίσουν, θα βρούνε τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους και όλα αυτά. Άρα, από τη μια άποψη, το αναγκαίο κακό, το μη χείρον βέλτιστον, έτσι σταματάει ο πόλεμος, άρα δεν έχουμε άλλους νεκρούς, δεν έχουμε άλλους εκτοπισμένους, σταματάνε οι καταστροφές και από την άλλη βέβαια αλλάζουν τα δεδομένα της Ουκρανίας, διότι αυτή την Ουκρανία που ξέραμε ή αυτή που ξέραν οι Ουκρανοί, αν θέλετε, ο Ζελένσκι, δεν θα υπάρχει. Ναι. Και δεν ξέρω αν θα το δεχτεί ο Ζελένσκι να είναι πρόεδρος ή θα αναγκαστεί εκ των γεγονότων να παραιτηθεί. Αυτό είναι ένα σε άλλο αυτό θέμα. Φαίνεται η Ρωσία να μην έχει αντίρρηση. Φαίνεται να αποδέχεται τη συνέχιση της παρουσίας του κ. Ζελένσκι στην εξουσία, ναι, και στα ενίκια. Τη συνέχεια θα είναι ένας δορυφόρος της Ρωσίας. Ακόμη και να παραμείνει, θα είναι ένας δορυφόρος της Ρωσίας. Μια χώρα υποκειδαιμονία και είναι ο Λουκασέγκο. Περιγράφει. Βεβαίως. Το θέμα είναι αν θα το δεχτεί και θα μπορέσει, ας το πούμε, να καθίσει πάλι στο προεδρικό μέγαρο ο κύριος Ζελένσκι. Πώς θα τον αντιμετωπίσει ο λαός? Ναι. Γιατί θα πούνε κάποια στιγμή, δεν πρέπει να γελιόμαστε, γιατί άλλο το να είμαστε έτσι ψυχροί αναλυτές και να βλέπουμε την όλη κατάσταση, την πραγματική της διάσταση, και άλλο να είμαστε επικοί σε αυτό που έκανε η Ρωσία. Δεν το συζητάμε. Είναι έτερο νεκάτερο. Αυτό είναι κατακριτέο, καταδικαστέο. Καλώς μπήκαν οι κυρώσεις, ναι, να τιμωρηθεί η Ρωσία. Αλλά από την άλλη όμως, θα πει και ο λαός. Άρα λοιπόν, γιατί έγινε όλο αυτό? Μάλιστα. Ναι, αλλά ήταν υποχρεωμένος και ως όφιλε αντιστάθηκε και υπερασπίζεται την χώρα. Συμβολίζοντας έναν άνισο αγώνα αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι, βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, ναι, έχει συσπυρώσει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, αν όχι όλους τους Ουκρανούς, στο πρόσωπό του. Έχετε δίκιο. Είναι σύμβολο αντίστασης. Βεβαίως, από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η επίθεση, σαφώς και έπρεπε να κάνουν το καθήκον, έτσι, να υπερασπιστούν την πατρίδα και τη σημαία τους, τις οικογένειές τους, όλα, τους προγόνους τους. Αυτό εξυπακούεται. Το θέμα είναι όμως, πριν φτάσουμε εκεί, τι έπρεπε να γίνει. Αυτό θα πρέπει, γιατί κάθε φορά μετά από μια κρίση, αν θέλετε, μετά από ένα πόλεμο, πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Mm-hmm. Τι έγινε, γιατί έγινε, τι έφταξε και τι πρέπει να διορθώσουμε σε μια μελλοντική κρίση, σε ένα μελλοντικό πόλεμο. Αυτά είναι τα διδάγματα. Αν σας ρωτούσε κάποιος, κύριε Ατρίδη, για το τι χάνει η Ρωσία σε αυτή την επιχείρηση. Αν δεν αναφέρομαι στο στρατιωτικό πεδίο απαραίτητα, αλλά αν υπάρχουν απώλειες και για τη Ρωσία. Εννοείται σε επίπεδο μάχης. Σε επίπεδο μάχης δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το ξέρω. Από ό,τι λένε, αλλά αυτά τα επίσημα. Γεωπολιτικά επιτίθεται και κερδίζει, έχει και παράπλευρες απώλειες. Κατά
Καταρχάς, έχει τις κυρώσεις, έτσι. Και η Ρωσία θα αλλάξει. Δεν θα είναι αυτή που είναι. Απλώς όμως, ξέρετε κάτι, κύριε Τσιγουρή. Αυτή τη στιγμή η αποτροπή, και όταν λέμε αποτροπή, εννοούμε η αποτροπή της Ρωσίας απέναντι στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ απέναντι της Ρωσίας. Mm-hmm. Τι είναι? Τα πυρηνικά όπλα. Mm-hmm. Άρα, όταν μια χώρα έχει πυρηνικά όπλα και όπως είναι η Ρωσία που είναι μια πυρηνική υπερδύναμη, αμέσως τι κερδίζει? Την αποτροπή, δηλαδή τη μη επίθεση από πλευράς ΝΑΤΟ. Και αντίστοιχα η μη επίθεση της Ρωσίας προς το ΝΑΤΟ. Βεβαίως θα υποστεί οικονομικές, με τις οικονομικές κυρώσεις ζημιά μεγάλη. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όμως επιπτώσεις θα έχει και η Ευρώπη, θα έχει και ο κόσμος. Αυτή η κατάσταση, η οικονομική κρίση, αν θέλετε, δεν θα λήξει σύντομα. Ακόμη και να δοθεί αυτή η λύση, μακάρι, γιατί θα σταματήσουν οι απώλειες, δεν το συζητάμε και όλη αυτή η καταστροφή και η φρίκη, αλλά όμως τα πράγματα δεν θα είναι τόσο απλά. Μέχρι ότου ρυθμιστούν όλες οι προϋποθέσεις και η γενικότερη κατάσταση της νέας πλέον Ουκρανίας. Όλα δείχνουν ότι θα πάμε σε ένα νέο ψυχροπολεμικό τοπίο και πάλι. Και έτσι. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Γιατί κάποια στιγμή όταν ηρεμήσουν τα πράγματα, εκ των πραγμάτων και αναγκαστικά θα καθίσει στο τραπέζι και η Ρωσία και η Δύση για να κοιτάξουν τη νέα κατάσταση, τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας ή αν θέλετε να διαμορφώσουν τα νέα όρια μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Επομένως θα έχουμε μία Ρωσία από τη μια μεριά η οποία θεωρητικά θα είναι η νικήτρια γιατί πέτυχε το στόχο της, θεωρητικά λέω. Και από την άλλη μία Δύση η οποία τι θα κάνει, θα συνεχίσει να βάζει κυρώσεις ή θα αναγκαστεί να συζητήσει, ας το πούμε, μέσα παρένθεση με τον υποτιθέμενο νικητή. Άρα τα πράγματα αλλάζουν άρδιν, μακάρι να επέλθει η ειρήνη, μακάρι, δυστυχώς εκεί πάμε, θα υπάρξει η Ανατολή και η Δύση, θα έχουμε δύο κόσμους, ούτως ώστε να υπάρχει μια ισορροπία. Καλώς ή κακώς αυτό μπορεί να το κρίνει ο καθένας, η ιστορία θα το κρίνει ακόμη περισσότερο, αλλά η κατάσταση κάπου εκεί θα οδηγηθεί. Με την Ευρώπη να πληρώνει τον μάρμαρο. Κύριε Ατρίδη, ευχαριστούμε η Ευρώπη θερμά. Να πληρώνει. Ευχαριστούμε θερμά. Ίσως είναι και μια ευκαιρία η Ευρώπη πλέον να σκεφτεί διαφορετικά με τη δική της αυτόνομη εξωτερική πολιτική, την αμυντική, την ενεργειακή και κάποια απεξάρτηση, θα έλεγα, αν μπορεί να γίνει από το ΝΑΤΟ, γιατί με τα σημερινά δεδομένα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πτέραρχε.